Παντελής Σαυλάκης εδώ. Πρώτο καφεδάκι στην Ελλάδα μετά από τον αγώνα στην Πορτογαλία. Σήμερα έχω ξυπνήσει πάρα πολύ νωρίς. Έχω μείνει πολύ πίσω στο update. Έχω χάσει την μπάλα. Δεν περίμενα την κούραση που θα συναντήσω λόγω των διαδρομών. Επειδή είναι αρκετές μέρες, ήθελε πάρα πολύ κόσμο στο μαγαζί και να μου ευχηθεί και να μιλήσουμε και να κάνει τις αγορές του. Και σε συνδυασμό με το ότι έπρεπε να πάω και προπόνηση, που βγήκε πάρα πολύ κούραση, οπότε δεν μπορούσα να δουλέψω καθόλου, σχεδόν καθόλου τα update ούτε για την Τρίτη. Οπότε σήμερα είναι Τετάρτη, πάρα πολύ νωρίς το πρωί. Έχω σηκωθεί, είναι 4:20. Πρέπει οπωσδήποτε τώρα να καλύψω το χαμένο έδαφος. Θα κάτσω να δουλέψω όσο χρειαστεί. Τώρα έβαλα ξυπνητήρι βέβαια. Θα ξυπνήσω λίγο αργότερα. Θα ξυπνήσω γύρω στις 6.30 ώρα 7. Θα ξυπνούσα. Ξύπνησα 2 ώρες νωρίτερα για να μπορέσω να δουλέψω στον υπολογιστή με την άνεσή μου. Εγώ όταν δεν φάω πρωινό, δεν πεινάω έτσι κι αλλιώς. Οπότε τώρα θα είμαστε σε μια φάση που αυτές τις 2-2,5-3 ώρες που θα δουλέψω δεν θα πεινάω κιόλας. Και θα σας δείξω γενικώς το πλάνο, το οποίο πώς είναι αυτή τη στιγμή. Πολλοί μου στέλνετε να μην απογοητεύομαι, επειδή έχουν έρθει πολλές φορές στη δεύτερη θέση, να μην το βάλω κάτω. Παιδιά, ήμουν στην καλύτερη φόρμα της ζωής μου. Είμαι 37 ετών. Ήμουν στην καλύτερη φόρμα της ζωής μου μακράν. Δεν υπάρχει περίπτωση να απογοητευτώ τώρα. Απογοητεύεται αυτός που βλέπει ότι δει το φεγγάρι του, έχει φύγει η μπογιά του. Εγώ αυτή τη στιγμή έπιασα την καλύτερη φόρμα της ζωής μου με την πρώτη δίαιτα που έκανα με αυτόν τον προπονητή, με τον Πάτρικ. Οπότε, φυσικά στεναχωρήθηκα, δεν το συζητάμε. Εντάξει, όταν φτάνει συνέχεια στην πηγή και βγαίνει συνέχεια δεύτερος, εντάξει, είναι κάτι το οποίο είναι ψυχοφθόρα η δεύτερη θέση. Δηλαδή, είναι μια θέση η οποία όταν την πει σε κάποιον που δεν ξέρει, μοιάζει με επιτυχία, αλλά όταν εσύ τις ακολουθείς συνεχώς. Γιατί εγώ βγαίνω δεύτερος και πάντα χάνω από διαφορετικούς αθλητές. Δεν χάνω από τον ίδιο. Δηλαδή, κάθε φορά υπάρχει ένα στον αγώνα που είναι καλύτερος από μένα. Σε όλους τους αγώνες. Σε εισαγωγικά καλύτερος από μένα. Δεν θέλω να επεκταθώ σε αυτό. Νομίζω ότι κάποιοι, πολλοί από εσάς, έχετε δει βίντεο και φωτογραφίες. Οπότε δεν χρειάζεται να μπω εγώ τώρα σε διαδικασίες να πω κάτι άλλο. Ό,τι είναι. Αυτό ήταν. Πίσω δεν γυρνάει. Αποτέλεσμα δεν αλλάζει. Αλλά δεν είμαστε και τυφλοί, έτσι. Δεν είμαστε και τυφλοί, ούτε χαζέ. Οπότε, σήμερα, full δουλειά στον υπολογιστή και μετά ξεκινάω να κάνω το κάρντιο, 5 αεροβικές προπονήσεις των 30 λεπτών. Και είμαστε σε μια φάση η οποία έχουμε ήδη βγάλει το πλάνο της συνέχειας. Θα διαγωνιστώ Οκτώβριο. Οπότε τώρα θα κάνουμε μια reverse διατροφή. Στη φάση αυτή που βρίσκεται το σώμα, που είμαι μετά από αγώνα με πολύ χαμηλό ποσοστό λίπους αφεδατωμένος, το να επιστρέψει σωστό φαγητό, ποιοτικό φαγητό, το σώμα σου είναι η πιο κατάλληλη στιγμή στο να σου βάλει και να βάλει πολύ σωστά κιλά και μικρά κιλά. Θα δείτε τώρα ήδη από τον αγώνα είμαι συν 5-6 κιλά από τον αγώνα. Είμαι πιο βαρύς κατά 5-6 κιλά, γιατί εντάξει, 2 μέρες έφαγα και έφαγα τώρα, δεν είναι σοβαρή σαβούρα. Και χθες είμαι ξανά πίσω στη διατροφή που θα δείτε σήμερα. Έχω 5 μέρες, δηλαδή το καινούριο μου πλάνο έχει προπονητικό split 5 προπονήσεων και 5 αεροβικών προπονήσεων. Έχω λοιπόν 5 προπονήσεις με βάρη και 2 ξεκουράσεις. Οπότε στην ουσία έχω 5 μέρες high carbs days, η οποία αυτή η μέρα που θα δείτε σήμερα είναι αυτή, είναι με τις υψηλές θερμίδες, και έχω και 2 με χαμηλές θερμίδες, που είναι οι μέρες που έχω off στην ουσία. Αυτό που μου ζήτησε εμένα ο προπονητής μου είναι ότι αυτό που θέλει από μένα, για να μπορούμε να βγούμε σε καλή σωματική κατάσταση, θέλει να του βρω αγώνες που να έχουν 2 εβδομάδες διαφορά ο ένας αγώνας από τον άλλο. Οπότε επέστρεψα με την ησυχία μου και ψάχνοντας στο καλεντάρι βρήκα 3 σόου, τα οποία νομίζω είναι ιδανικά. Ξεκινάει το πρώτο σόου 5 Οκτωβρίου, είναι Amateur Olympia, το οποίο είναι στην Ιταλία. Μετά από 2 εβδομάδες είναι ο αγώνας στην Ουγγαρία, το Fit Parade, που είχε πάρει την κάρτα ο Αστράφ. Και μετά από 2 εβδομάδες είναι ένα Golden Championship, κάτι τέτοιο, το οποίο γίνεται Πολωνία. Ο ένας αγώνας με τον άλλο 2 εβδομάδες διαφορά. Αν λοιπόν πάρουμε το σενάριο, το χειρότερο σενάριο, ότι θα χρειαστεί να κάνω και τα 3 σόου, θα ξεκινήσω το πρώτο σόου 5 Νοεμβρίου και θα τελειώσω γύρω στις 3-4 Νοεμβρίου με τα σόου. Τέλεια βγαίνουν. Οπότε αυτός είναι ο στόχος. 2 ή και τα 3 σόου αυτά. Καφεδάκι. Εδώ έχω το νερό της ημέρας μου. Πριν την αεροβική μου λοιπόν, έχω το
το ρόφημα το οποίο αποτελείται από 10 γραμμάρια γλουταμίνης και 5 γραμμάρια από BCA. Αυτό το ρόφημα το κάνω και με το που το ολοκληρώσω πηγαίνω για κάρντιο λοιπόν. Λοιπόν, από ό,τι βλέπετε, έχω φορέσει κορσέ. Θα δοκιμάσω μάλλον σε αυτή την προετοιμασία μέχρι τον Οκτώβρη να χρησιμοποιήσω αρκετά κορσέ και να δουλέψω πιο συστηματικά ακόμα το vacuum σε συνδυασμό με το κορσέ. Να δω αν θα έχω ένα καλύτερο αποτέλεσμα στον έλεγχο του στομαχιού. Είμαι πολύ ικανοποιημένος όπως κατάφερα να ελέγξω το στομάχι μου, αλλά αυτό ήταν πιο πολύ κομμάτι διαχείρισης φαγητού και πώς διαχειρίστηκε ο Πάτρικ το γέμισμά μου. Φάγαμε πολύ λίγο την ημέρα του σόου και έτσι μπόρεσα και έλεγξα πολύ καλά το στομάχι μου. Θεωρώ ότι εάν μπορέσω να έχω μια καλή εικόνα στον έλεγχο της σιλιάς, θα βελτιώσει δραματικά την εικόνα μου και το πόσο ανταγωνιστικός θα είμαι. Έχω σπάσει λοιπόν 6 αυγά, 5 ασπάδια αυγού και ένα ολόκληρο αυγό. Κάπνιστη πάπρικα φυσικά, αρκετή. Παράλληλα έχω βάλει το τηγάνι να ζεσταίνεται. Βάζουμε και το σκόρδο μας και ανακατεύουμε καλά. Το πρωινό στην ουσία είναι μια αλμυρή και μια γλυκιά Παρασκευή. Ειδικά σήμερα που είναι η μέρα που έχω προπόνηση και έχω υψηλές θερμίδες. 130 γραμμάρια cream rice και 30 γραμμάρια Isolate πρωτεΐνη. Και θα βάλουμε τώρα το νεράκι μας. Ρίχνουμε το καυτό νερό. Θες κουκάικα και γι' αυτό είναι μακριά. Έτσι ακριβώς. Ανακατεύουμε καλά. Παίρνει την καυτό το νερό. Καϊκές, καϊκές. Βάζω ήδη ζεστό νερό. Πολύ ζεστό νερό. Παίρνει μια ωραία υφή φουσκώνη. Το βάζω λοιπόν και στο φούρνο μικροκυμάτων να ψηθεί καλά. Μέχρι να ψηθεί θα κάνω λίγο ποζάρισμα να δείτε τη σωματική μου κατάσταση. Λοιπόν, τώρα θα κάνω τη ζύγησή μου, πριν φάω πρωινό. Πρωί με άδειο στομάχι. Ό,τι γράψει φυσικά, φέρουμε ένα 200 που είναι περίπου η κάμερα. Οπότε ακριβώς 100 κιλά. Οπότε το βάρος μου τώρα είναι, αν αφαιρέσουμε την κάμερα, 100 κιλά. Και την ημέρα των αγώνα ζυγίστηκαν 95.800. Το τελευταίο βήμα για το πρωινό είναι μια μπανανίτσα σε κομμάτια σιρόπι. Σφένδα μου και στα αυγά φυσικά θα βάλω λίγη μπάρμπεκιου. Πέντε ασπράδια αυγού, ένας κρόκος, λίγη μπάρμπεκιου σως, 0 θερμίδες. 130 γραμμάρια cream of rice, μία μπανάνα, 30 γραμμάρια isolate πρωτεΐνη και εδώ είναι όλες οι πρωινές βιταμίνες που έχω, οι οποίες είναι το daily pack, ασβαγκάντα, grape speed extra, ενεργός κουρκούμας με βιταμίνη D3, ωμέγα 3, εραντιόλα ροζέα και βιταμίνη B12. Δηλαδή έχω το daily pack που ήδη είναι μία πολύ ισχυρή πολυβιταμίνη και βάζω και ακόμα και κάποιες έξτρα βιταμίνες με το πρωινό μου, που από ό,τι βλέπετε οι έξτρα βιταμίνες είναι όλες από την Nature Can, όπου υπενθυμίζω ότι υπάρχουν και εκπτωτικοί κωδικοί
Δηλαδή, αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάποιο προϊόν της Nature Gen από τις βιταμίνες ή από τα CBD oil που σας έχω πει ότι χρησιμοποιώ το βράδυ για τον ύπνο, μπαίνετε στο site της Nature Gen, βάζετε τον κωδικό σταυλάκι 30 και παίρνετε τα 30% έκπτωση σε οτιδήποτε εμπεριέχει ήδη έκπτωση. Δηλαδή, πέρα από τα προϊόντα τα οποία βρίσκονται, δεν βρίσκονται σε έκπτωση και θα πάρετε πολύ μεγάλη έκπτωση. Ακόμα και τα προϊόντα που έχουν έκπτωση, στακάρει πάνω ο κωδικός μου και θα πάρετε και εκεί άλλο ένα 30%. Εντάξει. Αυτό το πρωινό είναι το αγαπημένο μου και πιο γευστικό και πιο χορταστικό γεύμα μου. Λοιπόν, παιδιά, αυτό είναι το δεύτερο γεύμα της ημέρας, το οποίο το κάνω πάντα στο κατάστημα. Λοιπόν, είναι 200 γραμμάρια φιλέτο κοτόπουλο, 100 γραμμάρια άβραστο ρύζι και 50 γραμμάρια ανανάς. Καλώς τον, καλώς όρισες. Καλώς σας. Πότε γύρισες? Σήμερα. Σήμερα. Αυτά τα ξεφτιλί και εδώ Πορτογαλίες, αυτά τι είναι αυτά εδώ? Καπάκι. Πώς την είδες, πού νομίζεις ότι είσαι? Παίρνω φαινό αλακάρτ, όχι μπουφέ, ίσως γι' αυτό. Επίσης, ποιος νομίζετε πως κάτι θα συνεχίσει? Τρίτο γεύμα, το γεύμα που έχω πριν την ροπόνηση, αποτελείται από 200 γραμμάρια άψο κοτόπουλο, 100 γραμμάρια άβρα στο ρύζι, 100 γραμμάρια φασολάκια και 10 γραμμάρια ελαιόλαδο. Έχω αυτό. Μόλις που φάω το γεύμα με αυτό, θα ετοιμάσω τα συμπληρώματα τα οποία έχω σήμερα πριν την προπόνηση, κατά τη διάρκεια της προπόνησης και μετά το after workout meal μου. Για μέσα στην προπόνηση έχω 15 γραμμάρια essential και 20 γραμμάρια κυκλική δεξτρίνη. Και πριν πω στην προπόνηση έχω 10 γραμμάρια γλουταμίνη και 20 γραμμάρια isolate πρωτεΐνη. Από pre-workout, blood and guts, 19 γραμμάρια πριν την προπόνηση. Ένα νητρικό πολύ σοβαρό, μπαρουτάκι καλό. Pre-workout, 20 isolate, 10 γλουταμίνη. Η αλατισμένη γραμμάρια δεν παίζεται καθόλου, μιλάμε. Θάνατος είναι. Φτιάχνω και το μενοξέο, το οποίο έχω intra. Μπακ, σχέδι πλάτη έχω σήμερα. Σχέδι πλατούλα. The red sun rose this morning. Dark skies pronounce your warning. Nowhere to run, nowhere to Έχουμε επιστρέψει στο σπίτι και φτιάχνουμε το μεταπροπονητικό μας, το οποίο και αυτό είναι πολύ δυνατό και νόστιμο. Βρώμισε σκόνη, 40 γραμμαριάκια και 2 σκουπ isolate και 10 γραμμάρια essential. Λίγο καυτό νεράκι, μυρίζει μπόμπα. Μόλις πιάσουμε αυτή την υφή, τι κάνουμε? Το φούρνο μικροκυμάτων. Λοιπόν, θα βάλω κανελίτσα και σήμερα λέω να παίξω διαφορετικά, λέω να παίξω με σιρόπι φράουλα. Για να δούμε, καιρό έχω να βάλω σιρόπι φράουλα. Τέταρτο γεύμα, 100 γραμμάρια ριζοκοφρέτας, 200 γραμμάρια μοσχάρι, 50 γραμμάρια ανανάς. Σε αυτό το γεύμα έχω τρεις επιλογές. Είναι, έχω cream rice, cream of rice, 100 γραμμάρια ή 100 γραμμάρια ριζοκοφρέτες ή 100 γραμμάρια άβαλος ορίζει. Λοιπόν, παιδιά, έχασα και κοιμήθηκα λιγάκι γιατί ήμουν κομμάτια. Φτιάξα καφεδάρα. Σήμερα ευτυχώς ξύπνησα πολύ νωρίς, έβγαλα αρχική δουλίτσα και τώρα δεν θα σηκωθώ από τον υπολογιστή αν δεν τα απαντήσω όλα. Βασικά ψέματα. Θα σηκωθώ για να κάνω τα γεύματά μου και θα ξανακάτσω να συνεχίσω το update. Πρώτο τελευταίο γεύμα και έχουμε 450 γραμμάρια πατάτα, baby potatoes, είναι βγάλει στο air fryer. Με τα νόστιμη μιλάμε. 200 γραμμάρια φιλέτο κοτόπουλο, zero sauce
με σκόρδο, 50 γραμμάρια ανανά. Για πού το βάλες? Τι, απλά παίζουμε το hoverboard. Για να σε δω. Γεια σας, Λίψε. Είναι μαμά του σπίτι του. Πρόσεχε το γαλί. Εδώ. Εσύ κάνεις hoverboard? Ναι, μόνο με τα γόνια. Ναι. Μόνο με τα γόνια. Σε μάθανε ναι. Κάνω το γεύμα. Συνεχίζω τη δουλειά μου στον υπολογιστή. Και σε κάνα τριωράκι περίπου θα ανοίξω να σας δείξω το τελευταίο μου γεύμα. Και να κάνουμε τη σούμα όλων των μακροστοιχείων και των θερμίδων που έχω τις High Carbs Days. Μπράβο ρε Αντώνη. Τελευταίο γεύμα, 50 γραμμάρια cream fries, έτσι 2 σκουπ, βάζω αυτή την πρωτεΐνη που είναι πολλαπλό πηγόν, γιατί έχει μέσα και καζελιούνες και λίγο αρχή πηγή μέσα. Dorian, την Tempro, έχει και προβιωτικά ένζημα, αρκετά, και έχει και πολύ ωραία γεύση. Σαν να καθώ νερό. Μπήκε στο φούρνο κοχημάτων, θα ψηθεί. Μόλις είναι έτοιμο, θα σας το δείξω που θα το τρώω και θα πούμε για τα μάκρος όλης της ημέρας. 30 γραμμάρια αμύγδαλο βούτυρο. Κανελίτσα φυσικά. Είμαστε έτοιμοι. Πάρα πολύ ωραία. Για να πούμε τα σημερινά μάκρος της ημέρας. Για τη σημερινή ημέρα, οι θερμίδες μου ήταν 4.500. Ποιο ήταν συνολικά μάκρος? 367 γραμμάρια πρωτεΐνης, 568 γραμμάρια υδατάνθρακες και 90 γραμμάρια λιπαρά. Αυτό ήταν το full day of eating μέρες υψηλών θερμίδων. Και φυσικά εδώ να σας υπενθυμίσω, παιδιά, εγγραφή στο κανάλι, κουδουνάκι για μελλοντικές ενημερώσεις και like για να φτάνει το βίντεο σε περισσότερα μάτια. Είμαι ο Παντελής Σταυράκης και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.